Σε αυτό, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν αυτά τα έργα με τη λογική των ΣΔΙΤ. Ο λόγος που το κάνουμε με ΣΔΙΤ είναι ότι θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά και τελικά με βάση όλες τις μελέτες θα κοστίσουν και λιγότερο στον Έλληνα φορολογούμενο. Προσπάθησα να το εξηγήσω πάλι χθες σε κάποιους από τους συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να το καταλάβουν ή δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αυτά τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν από τους χρήστες τους. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαμε πριν. Θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή το αντίστοιχο ΕΣΠΑ που έχουμε εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα χρηματοδοτηθούν από τους ίδιους τους ιδιώτες, οι οποίοι θα βάλουν ιδιωτικά κεφάλαια, από τις τράπεζες που θα συνεπικουρήσουν τους ιδιώτες για να γίνουν αυτά τα έργα και στη συνέχεια, στο βάθος της 25ετίας, το κράτος από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα καλύπτει τις δόσεις προς τους ιδιώτες. Προφανώς, αν το πάρουμε από αυτήν την πλευρά, βεβαίως τα κρατικά χρήματα είναι κρατικά χρήματα, είναι τα χρήματα του λαού. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι από αυτά τα χρήματα εκτελούνται και τα δημόσια έργα. Άρα για ένα τέτοιο μεγάλο πακέτο έργων δεν θα έφτανε όλο το πλαίσιο του ΠΑΑ για να το καταφέρουμε και νομίζω ότι η κριτική που γίνεται εκεί και προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι ιδιωτικοποιείται το νερό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι αν ολοκληρωθούν αυτές οι προτάσεις και προχωρήσουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε ήδη κάνει τις συζητήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς αλλά και με τους επιτελείς που ελέγχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να εντάξουμε και άλλα έργα τα οποία θα έχουν μέχρι τότε οριμάσει. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο κατάλογος των 21 έργων δεν κλείνει τις δυνατότητες, αντίθετα ανοίγει μία προσπάθεια η οποία θα είναι παρούσα και ευεργετική τα επόμενα χρόνια στον τομέα μας.